Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 24 ώρα φαίνεται ότι έχει οξυνθεί πάλι κάπως η κατάσταση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αυτή τη φορά με επίκεντρο τη Λέσχη. Από την Παρασκευή είδαμε κάποιους βανδαλισμούς. Βέβαια, οι εικόνες δημοσιεύτηκαν, τις είδαμε χθες, αλλά το συμβάν αυτό με τους βανδαλισμούς μέσα στο γραφείο του Διευθυντή της Λέσχης, του Απιθύτα, σημειώθηκαν την Παρασκευή. Η οποία Λέσχη του Απιθύτα από χθες τελεί και εκ νέου υποκατάληψη. Βασικά αιτήματα, όπως λένε οι φοιτητικοί σύλλογοι, είναι να καταργηθεί η κάρτα σύνθεσης, η οποία, όπως λένε, ουσιαστικά ελέγχει τους φοιτητές. Επίσης, ζητούν να αυξηθούν οι μερίδες, οι οποίες εδώ και λίγο διάστημα μετά το Πάσχα έχουν μειωθεί κατά το ίμιση, με συγχωρείτε. Και επίσης ζητούν να γίνει η επαναπρόσληψη των 11 εργαζομένων, οι οποίοι απολύθηκαν μετά το Πάσχα επίσης. Χθες το απόγευμα, περίπου στις 7 η ώρα, ολοκληρώθηκε η συνέλευση που είχαν από το μεσημέρι και αποφάσισαν ότι αυτή η κατάληψη θα συνεχιστεί και σήμερα στη Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, με ενδεχόμενο να συνεχιστεί και αύριο Τετάρτη. Εκεί πάντως μιλάμε για σύρια, λέξη που δεν φαίνεται να σταματά. Δεν έχει, ναι, τελειωμό.